Μερικές φορές το να συμπαθούμε ή να εκτιμάμε έναν άνθρωπο μπορεί να είναι και αρκετά εγωιστικό, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί μπορεί να μας κάνει εμάς τον τρόπο σκέψη μας, την αντίληψή μας. Αλλά νομίζω ότι στην περίπτωση του σημερινού μου καλεσμένου είναι αντικειμενικό, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που τον εκτιμώ. Πριν από πάρα πολλά χρόνια του είχα πάρει μια συνέντευξη για την εφημερίδα Η Βραδινή. Τότε ξεκίνησε και ο προσωπικός μου θαυμασμός. Βέβαια, ξέρω ότι αισθάνεται άσχημα με όλα αυτά που λέω. Έκτοτε τον παρακολουθώ από μακριά. Σήμερα όμως μου έκανε την τιμή να ξαναέρθει για μια συνέντευξη μαζί μου και για να παρουσιάσουμε τα βιβλία του σε αυτή εδώ την εκπομπή. Καλωσορίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση τον πατέρα Βασίλειο Θερμό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ο οποίος είναι και ψυχίατρος. Το βιογραφικό σας δεν το λέω τώρα και τι άλλο έχετε κάνει, γιατί θα τα πούμε σε ένα βιντεάκι για σας. Θα πω μόνο ότι είστε έγκαμος και έχετε δύο κόρες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Και πρέπει να πω ότι είστε πολυγραφότατος, δηλαδή ψάχνοντας τα βιβλία σας, ήξερα 4-5 που είχαν πέσει στην αντίληψή μου. Κοιτάζοντας λοιπόν, ψάχνοντας λοιπόν στο ίντερνετ να βρω τα βιβλία σας, έπαθα ένα σοκ. Είναι 32-33 βιβλία συνολικά, μαζί με αυτά που έχετε κάνει συλλογικά, μαζί με κάποιους άλλους. Περίπου 25 τα δικά μου και τα υπόλοιπα είναι συμμετοχές. 25. Ναι. Και είστε και αρκετά νέος για να γράψετε άλλα τόσα. Λοιπόν, χαμογελάτε βλέπω. Και πραγματικά μου έκανε εντύπωση το πόσα θέματα έχετε πιάσει, πόσο διαφορετικά μεταξύ τους. Και αυτό θα το δουν και οι τηλεθεατές όταν θα τα δείξουμε. Σας πειράζει να κάνουμε μια παρουσίαση του βιογραφικού σας? Εσείς μου στείλατε ένα σεμνό μικρό βιογραφικό. Καμία φωτογραφία, εγώ όμως βρήκα στο ίντερνετ φωτογραφίες σας. Ό,τι θέλετε, εγώ είμαι όμηρος. Ωραία, μια και είστε όμηρος λοιπόν και κάνω ό,τι θέλω εγώ. Ας δούμε ένα βίντεο του πατρός Βασίλειου Θερμού. Ο πατέρας Βασίλειος Θερμός γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1957. Αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1975 και από τη Θεολογική Σχολή του Ιδίου Πανεπιστημίου το 1986. Ειδικεύτηκε στην ψυχιατρική παιδιών, εφήβων και νέων, την οποία ασκεί ιδιωτικά. Είναι διδάκτορ της ποιμαντικής ψυχολογίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με υποτροφίες του Ελληνικού Ιδρύματος Χάρβαρντ και του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης, έγινε δεκτός κατά το έτος 1996-97 στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ με το καθεστώς του επισκέπτη επιστήμονα. Εκεί, όπως και στα Boston University, Boston College, Andover Newton, παρακολούθησε πολλά μαθήματα ψυχολογίας της θρησκείας, ψυχολογίας προσωπικότητας, ψυχολογίας του πολιτισμού και άλλα. Έχει ανακοινώσει σε διεθνείς συνέδρια και συμμετοχές σε ξένους συλλογικούς τόμους. Βιβλία και άρθρα του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ρωσικά και τα ρουμανικά. Έγινε μεταπτυχιακή εργασία, μάστερ θέσης για το σύνολο του έργου του στο Πανεπιστήμιο του Μπάλαμαντ στο Λίβανο. Έχει ασχοληθεί με την ψυχολογική και ψυχιατρική επιμόρφωση κληρικών και άλλων εκκλησιαστικών στελεχών. Λοιπόν, αυτό ήταν με πολύ λίγα λόγια ο πατέρας Θερμός και νομίζω ότι στην πορεία θα γνωρίσετε ακόμα περισσότερα γι' αυτόν. Πατέρα, πραγματικά μου κάνει εντύπωση πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι μαζί ιερέας και ψυχίατρος. Το λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι ψυχίατροι που ξέρω είναι άθεοι ή αγνωστικιστές, δηλαδή ελάχιστα πιστεύουν και όσοι ξέρω που πιστεύουν έχουν παρόλα αυτά μια πολύ κλινική θεώρηση της ψυχής. Και μάλιστα κάποτε ένας καθηγητής μου στη φιλοσοφία μου είπε το εξής έτσι αμίμητο, το οποίο θέλω να το σχολιάσετε, ότι οι ψυχίατροι λέει θα σου πούνε εκατομμύρια πράγματα για την ψυχή, αλλά δεν θα σου πούνε ποτέ τι είναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μία κληρονομιά από την εποχή του διαφωτισμού και μετά, επειδή ο διαφωτισμός στράφηκε ενάντια σε αυτό που τότε αντιλαμβανόταν ως πίστη και ως χριστιανισμό στη Δυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα η φιλοσοφία, οι επιστήμες και γενικότερα ας πούμε, η ανάπτυξη του ανθρώπινου μυαλού να συνδυαστεί με την αθεία για πολύ κόσμο. Αυτό ευτυχώς δεν είναι ο κανόνας και μπορώ να πω μάλιστα ότι τελευταίες δεκαετίες αρχίζει να μειώνεται όλο και περισσότερο. Και έχουμε πιστούς ανθρώπους, πάντοτε είχαμε, αλλά στην εποχή μας έχουμε πολύ περισσότερους πιστούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από διάφορες επιστήμες και τις υπηρετούν στην πράξη. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί
σε διαφορετικά ερωτήματα απαντά η επιστήμη, η ψυχιατρική στην προηγουμένη περίπτωση και η ψυχολογία, και σε διαφορετικά ερωτήματα απαντά η θεολογία και η πίστη. Δεν θα μπορούσαν αυτά να συγκρούονται. Αλλά είναι συγκεκριμένοι ιστορικοί λόγοι που οδηγηθήκαμε σε αυτό το ψεύτικο και άδικο δίλημα να πρέπει δήθεν να επιλέξουμε. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πολύ για αυτό το συνδυασμό, γιατί το ένα βοηθάει το άλλο. Και διότι άλλωστε την αγάπη του ανθρώπου για τη γνώση και για την επιστήμη ο Θεός την έχει βάλει. Και εάν κανείς την υπηρετήσει την επιστήμη σωστά, νομίζω ότι μπορεί να έρθει και πιο κοντά στο Θεό. Για να τον γνωρίσει περισσότερο, γνωρίζοντας το τελειότερο πλάσμα του, τον άνθρωπο. Έτσι αγαπάει κανείς το Θεό περισσότερο, όσο γνωρίζει τον άνθρωπο πιο πολύ. Αλλιώς το αντίθετο. Θα ήταν παράξενο να γνωρίζεις τον άνθρωπο και να απομακρύνεσαι από αυτόν που τον δημιούργησε. Τώρα, ίσως το αντίθετο που λέτε είναι επειδή πολλές φορές μας απογοητεύουν οι άνθρωποι πάρα όχι, πολύ. Όχι, εννοώ ότι όσο γνωρίζεις τον άνθρωπο πραγματικά, ναι, και όχι εγωιστικά, δηλαδή αυτός μου κάνει αυτό τον μισό, άρα όλοι είναι κακοί κτλ. Αλλά όσο γνωρίζεις πραγματικά τον άνθρωπο, όν με αδυναμίες και τον εαυτό σου μαζί με όλους τους άλλους, νομίζω ότι είσαι πιο κοντά στο Θεό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η ψυχιατρική έχει μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, γενικότερα οι θετικές επιστήμες, δηλαδή πιο εύκολα μπορεί να νιώσει να πάει κοντά στο Θεό ένας που έχει σπουδάσει φιλοσοφία ή φιλολογία, παρά ένας θετικός επιστήμονας ο οποίος έχει μάθει να λειτουργεί με αποδείξεις και τεκμήρια. Η ψυχιατρική όμως έχει και μία ακόμα ιδιαιτερότητα, ότι σε μαθαίνει σιγά σιγά να σκέφτεσαι τον άνθρωπο ως έναν εγκέφαλο, ως μία σειρά από νεύρα, ως χημικές και χημικές διαδικασίες, νευροδιαβαστές, εκείνο το άλλο, όλα έχουν μια ακολουθία, κληρονομιά, νομικότητα, περιβάλλον, όλα έχουν μια λογική εξήγηση, έτσι. Και κάποια στιγμή, ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει κάνει απλώς ψυχοθεραπεία ή να έχει δοκιμάσει μια φαρμακευτική αγωγή, και ο ίδιος να φτάσει στο σημείο να πει τελικά τι είμαι. Γάγκλια, νεύρα και χημικές αντιδράσεις, ναι, νευροχημικές. Κοιτάξτε, η ψυχιατρική νομίζω ότι έχει ένα προνόμιο περισσότερο από όλες τις ειδικότητες της ιατρικής, ότι πατάει σε πολλά πεδία ταυτόχρονα. Δηλαδή, πατάει στη βιολογία οπωσδήποτε και στην ιατρική, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και τα τελευταία χρόνια, επειδή δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη, μια εκρηκτική ανάπτυξη στην έρευνα του εγκεφάλου, σε ορισμένους σχηματίστηκε η εντύπωση ότι αυτό μπορεί να εξηγήσει τα πάντα γύρω από τον ανθρώπινο ψυχισμό. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η ψυχιατρική πατάει γερά στον εγκέφαλο, αλλά πατάει γερά επίσης στην ανθρώπινη συμπεριφορά, πατάει γερά στην κοινωνία και την κοινωνιολογία, πατάει στη γλώσσα, πατάει στον πολιτισμό και φυσικά στην πίστη και τη θεολογία. Δηλαδή είναι ένας κλάδος που εγώ αυτό το αισθάνομαι πραγματικά προνομιακό. Είναι ένας κλάδος ο οποίος διαλέγεται με σχεδόν όλους τους χώρους του επιστητού, ας πούμε, της επιστήμης. Και αυτό οφείλεται στο ίδιο το γεγονός του τι είναι μια ψυχική διαταραχή, αλλά και γενικότερα η ανθρώπινη συμπεριφορά και η φυσιολογική συμπεριφορά. Είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Δηλαδή συμμετέχει την ίδια ώρα και η χημεία, συμμετέχει και ο πολιτισμός, συμμετέχει η κουλτούρα, συμμετέχει η θεολογία, συμμετέχει το σύστημα ιδεών. Αυτό το βλέπουμε στην πράξη. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θα υποτροπιάσουν, ας το πούμε έτσι, στην πάθησή τους από μια δυσκολία που έχουν στη χημεία του εγκεφάλου, αλλά και βλέπουμε άλλους οι οποίοι θα υποτροπιάσουν από προβληματικές σχέσεις που έχουν με κοντινά τους πρόσωπα, και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θα υποτροπιάσουν, ας πούμε, από εσφαλμένο σύστημα απόψεων που έχουν. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πάνε πολύ καλύτερα επίσης και βελτιώνονται και θεραπεύονται, επειδή βοήθησαν είτε οι οργανικοί παράγοντες, το φάρμακο, αλλά επίσης η συμπαράσταση, η αγάπη, η στήριξη, αλλά και η σχέση με το Θεό. Δηλαδή βλέπεις όλα αυτά τα επίπεδα που ανέφερα, σε όλη την ανάπτυξή τους, τα βλέπεις και στην υγεία και στην αρρώστια. Και στο καλό και στην παθολογία. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οποιαδήποτε μονομέρεια πια γύρω από το τι είναι η ψυχιατρική είναι ντεμοντέ, επιτρέψτε μου να πω. Δηλαδή ίσχυε κάποτε. Υπήρχαν διάφορες μονομέρειες. Τώρα τα τελευταία χρόνια πάνε ακουστούν μερικές για τον εγκέφαλο, αλλά δεν θα κρατήσουν για πολύ. Είναι φανερό ότι έχει ξεπεραστεί οποιαδήποτε μονομέρεια. Χρειαζόμαστε τη σύνθεση. Ο άνθρωπος είναι τόσο απαιτητικό και τόσο πολύπλοκο όν, που χρειαζόμαστε κάθε δρόμο επιστήμης και διανόησης γενικότερα
για να μας δώσει μια πρόσβαση να τον κατανοήσουμε. Μάλιστα. Και βεβαίως, εγώ προσωπικά θα προσέθετε, πέρα από τους δρόμους της επιστήμης και της διανόησης, χρειαζόμαστε και το δρόμο του Θεού για να τον καταλάβουμε, γιατί υπάρχει αυτή η σφραγίδα ξεχωριστή του Θεού που έχει ο άνθρωπος, που χωρίς αυτήν είναι ελλιπής, δεν είναι ακριβώς άνθρωπος. Πόσο αιρετικός είναι ένας ψυχίατρος ο οποίος είναι και ιερέας, το αιρετικός εντός εισαγωγικών βεβαίως. Ναι, και πόσο αιρετικός είναι ένας ιερέας ο οποίος είναι και ψυχίατρος. Φαντάζομαι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κατεστημένο, ίσως όχι σε επίπεδο ουσίας, αλλά σε ό,τι αφορά το κατεστημένο, είτε από εδώ είτε από εκεί, θα έχετε κάποιες φορές γίνει αντιπαθής. Δηλαδή, νομίζω ότι για πολλούς ψυχίατρους είναι αντιπαθής κάποιος ο οποίος. Υπάρχει κιόλας και το εξής, ότι η εξής αντίληψη, ότι πολλές ψυχοπάθειες, προβλήματα ψυχολογικά, πηγάζουν ακριβώς από μια συντηρητική χριστιανική οικογένεια, ας πούμε. Όχι μόνο χριστιανική, μα μεθανική, εβραϊκή, δεν έχει σημασία, έτσι. Ναι. Οπότε, πολλοί γιατροί έχουν και μια προκατάληψη, έτσι κι αλλιώς, απέναντι στην Εκκλησία. Και από την αντίθετη άποψη, φυσικά, κάποιες φορές που θα εκφράζετε τις απόψεις ως επιστήμονας, διατυπώνοντας μια πιο υλική σε εισαγωγικά γνώμη, θα ενοχλείτε κάποιους ιερείς οι οποίοι έχουν μάθει να σκέφτονται διαφορετικά. Ακριβώς. Νομίζω ότι όλοι οι χώροι των ανθρώπων διαθέτουν όλες τις αποχρώσεις ως προς τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή, υπάρχουν πάντα οι ακραίοι, εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι αυτάρκης στο χώρο τους και δεν πρέπει να διαλέγονται με κανένα άλλο χώρο. Τέτοιοι υπάρχουν και ψυχίατροι και ψυχολόγοι, υπάρχουν και ιερείς. Και βεβαίως αυτοί βλέπουν με καχυποψία κάθε συνδυασμό, κάθε διάλογο. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι είτε από διαβάσματα και ανοιχτό μυαλό, είτε από την ίδια την αναγκαιότητα στην πράξη, βλέπουν την ανάγκη για διάλογο και για σύνθεση. Και έχω γνωρίσει και τα δύο. Θυμάμαι τώρα χαρακτηριστικά μια σκηνή. Έτσι, όταν καθώς λέγατε αυτά, μου ήρθε στο νου σε ένα συνέδριο ψυχαναλυτικό. Να πω βέβαια ότι βλέπουμε διάφορα βιβλία σας, τα οποία δεν θα τα σχολιάσουμε, γιατί κάποια είναι συλλογικά, κάποια επιλέξαμε μαζί κάποια, γιατί είναι τόσο πολλά που αποκλείνει να προλάβουμε σε μια κομπή. Έτσι, αν προσπαθείτε να ξανάρθετε, ώστε να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ο κόσμος όμως μπορεί να τα βλέπει, γιατί μπορεί κάποιος τέλος να του κινήσει τον ενδιαφέρον, όπως μου κίνησε εμένα το Σύνεσης και Παράνοια. Και να μας πείτε και σε ποιους εκδοτικούς οίκους μπορούν να τα βρουν. Ναι, οι εκδοτικοί οίκοι όπου υπάρχουν βιβλία μου είναι ο Αρμός, ο Ακρίτας, Γρηγόρης, Δομή και Ενπλό. Επαναλαμβάνω, Αρμός, Ακρίτας, Γρηγόρης, Δομή και Ενπλό. Ωραία. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες ποιο είναι αλλά πού, γιατί θα μπερδευτεί ο κόσμος. Θα υπάρχουν και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία γενικότερα. Γενικότερα, ναι. Ωραία. Και λοιπόν, που λέτε, σε ένα ψυχαναλυτικό συνέδριο, λέω κάτι, κάνω μια εισήγηση και λέω κάτι για την αγάπη. Και μετά στο διάλογο ένας ψυχίατρος σχολιάζει και λέει, μα δεν υπάρχει αγάπη. Θέλοντας να κοντράρει εμένα που με θεωρούσε ότι βάζω θρησκευτικές έννοιες, ας πούμε, στον χώρο της ψυχιατρικής και της ψυχανάλυσης. Η αγάπη είναι μια φαντασίωση. Πραγματική αγάπη δεν υπάρχει. Αυταπάτη είναι. Και ουσιαστικά δέχεται τον αντίλογο εν χορό από τους περισσότερους που παρευρίσκονται εκεί, οι ψυχιάτρους, δεν χρειάζεται καν να απαντήσω εγώ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι φανερό ότι παντού υπάρχουν κολλημένοι άνθρωποι που λέει ο κόσμος και παντού υπάρχουν άνθρωποι ανοιχτοί σε διάλογο και χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό το διάλογο. Πάρα πολύ. Είναι κάτι που έχει αρχίσει στη Δυτική Ευρώπη εδώ και δεκαετίες, δηλαδή από τη δεκαετία του 50 και του 60. Στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, θεολόγοι και ψυχίατροι έκαναν πολύ διάλογο. Και αυτό έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Εμείς αρχίσαμε πιο αργά και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Εμείς ξεκινάμε αργά, αλλά πηγαίνουμε πολύ γρήγορα, πρέπει να σας πω, σε όλα, στις τεχνολογίες, τα πάντα. Θέλω να σας κάνω ακόμα δύο ερωτήσεις πολύ σημαντικές για μένα. Πρωτού προχωρήσουμε να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγα τα βιβλία, γιατί είναι πάρα πολλά. Έχω και το άγχος να τα προλάβω. Η μία ερώτηση είναι η εξής. Η αρρώστια του ανθρώπου, η ψυχολογική, ή και η σωματική, η οποία έχει κάποιο ψυχολογικό υπόβαθρο, γιατί τελικά όλες οι ασθένειες πιστεύουν πια ότι είναι ψυχοσωματικές, είναι ο δαιμονάς του. Και θα σας το πω και διαφορετικά. Όλα αυτά τα δαιμόνια που θεράπευε ο Κύριος ήταν σε ένα βαθμό ασθένειες. Αν μπορείτε να καταλάβετε τι σας ρωτάω. Ναι. Με τη δεύτερη ερώτηση διευκρινίζετε καλύτερα την πρώτη. Κοιτάξτε, στον τρόπο που αντιλαμβανόταν τα πράγματα ο άνθρωπος της εποχής εκείνης, δηλαδή της Καινής Διαθήκης, ο οποίος κατέγραφε αυτά τα γεγονότα, σίγουρα αναφέρει και ως περιπτώσεις δαιμονίων, δαιμονισμού, κάποιες περιπτώσεις ασθενειών. Αυτό είναι βέβαιο. Όπως υπάρχουν και περιπτώσεις καθαρού δαιμονισμού.
που ο Χριστός θεράπευσε καθαρά δαιμονισμένων, που είναι ένα πιο σπάνιο φαινόμενο. Τότε η αντίληψη που υπήρχε ήταν ότι πίσω από κάθε πρόβλημα, κάθε αρρώστια, οτιδήποτε, υπάρχει ένα δαιμόνιο, το οποίο, ας πούμε, δημιουργεί την κατάσταση αυτή. Γνωρίζουμε σήμερα ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, αλλά ουσιαστικά αυτό δεν αλλάζει κάτι για το ποια είναι η γνώση μας, ας πούμε, για τη δύναμη του Θεού απέναντι στην αρρώστια και απέναντι στο διάβολο κτλ. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος με τη νέα ορολογία της εποχής του, όπως και να ονομάσει την αρρώστια του, καταφεύγει στο Θεό και ζητάει τη βοήθειά του. Και άλλοτε τη λαμβάνει, ως προς θεραπεία εννοώ δηλαδή, και άλλοτε δεν τη λαμβάνει, γιατί και ο Θεός ξέρει αν μας συμφέρει μια θεραπεία ή όχι, βλέπει πιο μακριά από μας. Οπότε προσπαθεί να την αντιμετωπίσει με έναν τρόπο που να τον κάνει πιο πνευματικό άνθρωπο το πρόβλημα που ήδη έχει. Αυτό άλλωστε είναι και κάτι που υπήρχε στην εμπειρία των Αγίων πολύ. Από τον Απόστολο Παύλο, που το λέει ο ίδιος για την αρρώστια του, και άλλους πολλούς Αγίους στη συνέχεια, υπήρχε πάντα η αίσθηση ότι δεν είναι υποχρεωμένος ο Θεός να μου δώσει τη θεραπεία, αλλά μπορεί εγώ αυτό να το χρησιμοποιήσω για κάτι καλό, να βγει κάτι καλό. Αυτό πάλι είναι ένα άλλο θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε την τάση εμείς οι άνθρωποι να πιστεύουμε ότι καλό είναι μόνο ότι είναι ευχάριστο. Ναι. Ή διαφορετικά είναι αυτό που λέμε η αιμονή με την ευτυχία. Είσαι καλά όταν είσαι ευτυχισμένος. Είσαι ασθενής, είτε ψυχολογικά, είτε σωματικά, είτε δεν ξέρω πώς, είσαι δυστυχής. Να περνάμε καλά, να μην πονάμε, να μην νιώθουμε το παραμικρό ενόχλημα. Ξέρετε τι μας έχει κάνει ζημιά εδώ? Το ότι έχουμε μπερδέψει την απόλαυση με τη χαρά. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γνωρίζουν τη διαφορά ανάμεσα σε απόλαυση και χαρά. Έτσι λοιπόν, λένε ευτυχία ή λένε χαρά πολλές φορές και εννοούν απόλαυση. Δηλαδή να μην υπάρχει κάτι που να με ενοχλεί. Να νιώθω κάποιο είδους απόλαυση. Εξού και ο καταναλωτισμός, που ας πούμε και όλα αυτά τα οποία, οι σιρήνες, οι πολύχρωμες που μας τραβούν, ας πούμε, στην κατανάλωση. Αντίθετα, η χαρά είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και ουσιαστικό που ο άνθρωπος μπορεί να το έχει ακόμη και αν βρίσκεται μέσα στον πόνο. Ακόμη και αν βρίσκεται στην αρρώστια. Υπάρχουν άνθρωποι χαρούμενοι οι οποίοι είναι χρόνια άρρωστοι. Είναι ανάπηροι. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αλλά μπορεί να είναι χαρούμενοι αυτοί, έχουν τη δυνατότητα να είναι χαρούμενοι γιατί έχουν πολύ καλή σχέση με τον Θεό και πολύ καλή σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Η χαρά δηλαδή είναι κάτι που πηγάζει από τις διαπροσωπικές μας σχέσεις με τον Θεό και τους ανθρώπους. Ενώ η απόλαυση πηγάζει από πιο ρηχά πράγματα, ας πούμε, αν αυτό που θα φάμε και θα πιούμε έχει ωραία γεύση, το ρούχο που θα ντυθούμε, οι σεξουαλικές απολαύσεις. Οι εγωιστικές, ναρκισιστικές απολαύσεις, η δόξα και όλα αυτά. Είναι λοιπόν εντελώς διαφορετικά επίπεδα και τα έχουμε μπερδέψει. Αυτό νομίζω ότι αν ανακαλύψουμε τη διαφορά μεταξύ απόλαυσης και χαράς, θα μπορούμε να βρίσκουμε νόημα και όταν τα πράγματα πάνε καλά και όταν πάνε άσχημα. Πρέπει να σας πω δύο-τρεις στίχους του Παύλου Σιδηρόπουλου, γιατί έχει σημασία. Κάποια στιγμή λοιπόν στο βιβλίο των Ηρών του Τρόμου λέει. Μέσα σου σκούζει τόρνιο που σε γεμίζει με ενοχές. Του Χριστού φοράει το χιτόνιο. Το ξέρετε το τραγούδι? Όχι. Λοιπόν, έχει φροηδικές ρητίδες και έχει το πρόσωπο του Μάρξ και λοιπά. Και βάζει τρεις βασικές κατευθύνσεις, αν θέλετε ιδεολογικές. Από τη μία είναι η ψυχιατρική, από την άλλη είναι ο χριστιανισμός και από την άλλη είναι ο μαρξισμός. Θεωρώντας ότι είναι αυτές που γεμίζουν τον άνθρωπο με ενοχές. Θα σας πω ότι σήμερα είναι οι βασικότερες ίσως κατευθύνσεις ενός ανθρώπου που ψάχνει να βρει λύτρωση ή αν θέλετε διαφορετικά νόημα στην ύπαρξή του. Ταυτόχρονα όμως είναι και τρεις διαφορετικές ιδεολογίες που πραγματικά μπορούν να γεμίσουν τον άνθρωπο με ενοχές. Εξαρτάται πώς τις προσλαμβάνει κανείς. Ή μήπως οι ενοχές έχουν να κάνουν τελικά με το οικογενειακό περιβάλλον και ο καθένας μας φιλτράρει ό,τι και να πιστεύει μέσα από την ενοχή του. Κοιτάξτε, το ότι ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι στην ενοχή από άλλους, αυτό σίγουρα έχει να κάνει με το πώς μεγάλωσαν. Όμως, το αν κάποια ιδεολογία ή ρεύμα φιλοσοφικό ή θρησκεία δημιουργεί ενοχές ή όχι, αυτό έχει να κάνει με το πώς διδάχτηκε. Ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν ορισμένες εκδοχές του χριστιανισμού, στο οποίο παρουσιάστηκε ο χριστιανισμός με κάποιους τρόπους, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη αυτό, αλλά μπήκε και σε εμάς, που ήταν φοβερά ενοχικός και παθογόνος. Και πολλοί άθεοι
ψυχίατροι, ψυχολόγοι και άλλοι και φιλόσοφοι, οι οποίοι αντιτίθενται πολύ στον χριστιανισμό, είναι επειδή γνωρίζουν αυτή την εκδοχή. Και λένε επιτέλους να ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Η ενοχή δεν είναι φεύρημα του χριστιανισμού. Ενοχή είχε πάντα ο άνθρωπος. Από την αρχαιότητα, από τον πολυθεϊσμό, από οποιαδήποτε πίστη και να είχε, η ενοχή είναι ένα βασικό στατικό του ανθρώπου. Και μάλιστα εφεύρισκε και τρόπους για να ξεφεύγει από την ενοχή. Όπως? Να λύει την ενοχή, δηλαδή τελετουργίες που τον οδηγούσαν στην αίσθηση μιας άφεσης. Ναι, παραδείγματος χάρη η θυσία των ζώων σε σχέση με τη σφαγή. Ενώ αντίθετα, όταν έρχεται ο Χριστός, αυτό το οποίο φέρνει είναι ότι δεν χρειάζονται, ας πούμε, τελετουργίες να κάνεις για να διώξεις την ενοχή, να τη φορτώσεις σε άλλον συμβολικά και μεταφορικά. Έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και δίνει ο ίδιος την άφεση, πρόσωπο με πρόσωπο. Έρχεται ένα πρόσωπο και αλλάζει τα δεδομένα. Πραγματικά, ο Χριστός ήταν ένα πρόσωπο. Δεν έχει να δημιουργήσει ενοχές, αλλά αντίθετα. Ουσιαστικά σε απελευθέρωνε από κάθε είδους τυπικό. Ναι, ακριβώς. Έτσι, από κάθε είδους τυπολατρία, από κάθε τι τεχνητό και ψεύτικο. Και αυτό να σας πω την αλήθεια, ήθελα να πάω και εκεί. Μίλησαμε για τον χριστιανισμό. Να αφήσουμε στον άκρη τον μαρξισμό, δεν είναι η ειδικότητά σας. Και να πάμε στη ψυχιατρική. Ναι. Είναι οι ψυχίατροι, οι ψυχοθεραπευτές, αν θέλετε, όχι οι δήμοι του έρωτα, αλλά οι δήμοι του συναισθήματος. Πολλοί προβάλλουν τελικά ότι δεν υπάρχει έρωτας, δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχουν εκείνο, είμαστε όλοι αδύναμοι, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει λύση. Όλοι είμαστε όντα που υποφέρουν, κάνουν τους κύκλους τους, άλλες στιγμές είναι καλά, άλλες στιγμές είναι άσχημα. Η ψυχιατρική μπορεί να γεμίσει με έναν άνθρωπο με ενοχές. Θα σας το πω διαφορετικά. Ναι. Δεν θα πάω στο ειδηπόδιο σύμπλεγμα και στο ότι συνειδητοποιούμε ξαφνικά ότι είμαστε ερωτευμένοι με τη μητέρα μας ή με τον πατέρα μας. Δεν θα πάω σε εκεί. Απλά θα σας πάω σε κάποιον ο οποίος πάει σε ένα ψυχίατρο και μετά αναρωτιέται, μήπως τελικά τα κάνω λάθος. Κοιτάξτε, εάν κάποιος σας έλεγε, οι δημοσιογράφοι όλοι να είναι έτσι. Τα γνωστά, ναι. Είτε κάτι καλό, είτε κάτι κακό. Κακό θα συμφωνούσατε. Μπορούμε να βάλουμε όλους τους δημοσιογράφους στο ίδιο καλούπι? Όχι. Υπάρχει τεράστια ποικιλία. Νομίζω ότι και με τους ψυχιάτρους και με τους ιερείς και με κάθε άνθρωπο ο οποίος δουλεύει με τον άνθρωπο υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Το να ανακαλύψει κάποιος τον εαυτό του καλύτερα μέσα από μια πορεία ψυχοθεραπείας δεν σημαίνει κατά ανάγκη ενοχές και μάλιστα παθολογικές ενοχές, γιατί υπάρχουν και καλές ενοχές. Δημιουργικές ενοχές που σε κάνουν να αλλάζεις, σε προχωρούν μπροστά. Και υπάρχουν και παθολογικές ενοχές που σε βουλιάζουν πιο πολύ. Δεν σημαίνει λοιπόν κατά ανάγκη ενοχές και μάλιστα παθολογικές. Μερικές φορές πράγματι, αν ζούμε στην άγνοια και μάθουμε κάτι για τον εαυτό μας, δημιουργούνται ενοχές σε μια πρώτη φάση, αλλά αυτές μπορούν να γίνουν δημιουργικές και να εξελιχθούν να πάνε μπροστά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ψυχίατροι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να ελευθερώσουν τον άνθρωπο. Όπως υπάρχει βέβαια και το έχω δει και το αντίθετο πολύ συχνά, στρατευμένοι ας πούμε σε μια ιδεολογία ότι η θρησκεία είναι που δημιουργεί ενοχές στους ανθρώπους. Είναι ορισμένοι ψυχίατροι και ψυχολόγοι οι οποίοι έχουν βάλει σκοπό της ζωής τους να ελευθερώσουν δίθεν τον άνθρωπο από τις ενοχές, αλλά με ένα επιφανειακό τρόπο. Δηλαδή λέγοντάς ότι έχει πάντα δίκιο και ότι έχει δικαιώματα συνεχώς και να μην κάνει ενοχές για τίποτα. Αυτό ναι, είναι συχνό φαινόμενο. Το οποίο είναι πολύ επιφανειακό πράγμα, δεν τον βοηθάει τον άνθρωπο. Όπως είναι αυτό. Πολύ συχνό φαινόμενο κάποιος να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία και μετά να τα βάλει με τον άντρα του, με τη γυναίκα του, με τους γονείς του. Σωστό, αλλά μπορεί να είναι μια φάση αυτή. Μπορεί να είναι μια φάση, αλλά είναι και κάποιοι, όπως είπατε, ψυχιατροί που το κάνουν σημαία. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας ρωτήσω άλλα τώρα για αυτό το θέμα, γιατί είναι τεράστιο. Δηλαδή, γενικά θέλω να σας ρωτήσω πολλά πράγματα. Χρειαζόμαστε 6 εκπομπές στη σειρά. Θα πάμε σε ένα διαλυματάκι και θα έρθουμε να μιλήσουμε για τα βιβλία σας, γιατί αυτό τουλάχιστον είναι το θέμα της εκπομπής. Πολύ μικρό διαλυματάκι. Είμαστε εδώ εγώ και ο πατέρας Βασίλειος Θερμός, τον οποίο έχω την τιμή και την προσωπική ικανοποίηση να φιλοξενώ σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήρθατε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλα αυτά που λέμε και επειδή άμα αρχίσω να σας κάνω ερωτήσεις εσάς ειδικά θα τελειώσω ποτέ, θέλω να πάμε να δούμε τα βιβλία σας. Ευχαριστώ. Έχετε γράψει βιβλία κατά κύριο λόγο ψυχοθεραπευτικά ή αν θέλετε από την ψυχιατρική σκοπιά. Έχετε γράψει βιβλία θεολογικά, τα οποία έχουν και αυτά την ματιά του ψυχιάτρου και έχετε γράψει έως και ποίηματα. Μάλιστα. Λοιπόν, εκπληκτικό. Γράφετε πολύ. Δεν το φανταζόμουν όταν ξεκίνησα ότι θα εξελιχθεί έτσι, αλλά υπήρχε ο χρόνος στην πορεία. Υπήρχαν οι δυνατότητες, γιατί για να γράψεις πρέπει να διαβάσεις πολύ, οπότε υπήρχε αυτή η πρόσβαση.
Δόξα τω Θεώ, είχα στήριξη και από άλλους και από την οικογένειά μου και από ανθρώπους εκκλησιαστικούς οι οποίοι με βοήθησαν δίνοντάς μου τις προϋποθέσεις για να μπορώ να ασχοληθώ, ελευθερώνοντάς με δηλαδή. Και το άλλο που ενθαρρύνει βέβαια είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Μάλλον ενδιαφέρονται δηλαδή για αυτήν την, το διάλογο των δύο χώρων. Γιατί τα περισσότερα βιβλία μου προσπαθούν να πατήσουν και στη θεολογία και στην ψυχολογία. Μάλιστα. Κατάλαβα. Θα έχετε πολλούς εχθρούς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να δούμε τα βιβλία του πατέρα και να τα συζητήσουμε. Σας λέω του πατέρα, όχι του πατρός, δεν σας πειράζει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ είναι Οδύνη Σώματος Χριστού. Όχι, δεν είναι αυτά που θέλω να δούμε. Αυτά είναι που δείχναμε τα ελεύθερα βιβλία. Μάλιστα. Ποιμένοντας μετεπιστήμης. Αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο, μια συλλογή διαφόρων κειμένων γύρω από τη σχέση ψυχολογίας και θεολογίας, αλλά πάνω σε εφηρμοσμένα θέματα σχετικά με τη σημερινή εκκλησία, με τον έφηβο, με την τηλεόραση, τέτοια ζητήματα. Δηλαδή μπορεί να συζητήσεις το μεγάλο θέμα σχέση ψυχολογίας και πίστης, αλλά μιλώντας πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Πατώντας, ας πούμε, σε θέματα όπως τι, ψυχιατρικά ή εκκλησιαστικά. Δηλαδή πατάμε, ας πούμε, πάνω στις νευρώσεις και στις ψυχώσεις. Και τα δύο. Να φανταστείτε ότι σε αυτό το βιβλίο από ένα θέμα του, ένα κεφάλαιό του, που ήταν σχετικό με την τηλεόραση, εν αγνία μου, πήραν και το έκαναν θέμα των Πανελληνίων Εκστάσεων Έκθεσης το 2003. Αλήθεια. Ναι. Που, επειδή υπάρχει το απόρριτο. Όχι, το λέω τα καημένα παιδιά. Το έμαθα εκ των υστέρων κι εγώ. Μετά θα ακούνε πατέρα Θερμός και θα φοβούνται. Λοιπόν, πραγματεύεστε λοιπόν τη σχέση ουσιαστικά το προηγούμενο να δούμε, ποιμένοντας μετεπιστήμης, τις σχέσεις της Εκκλησίας και της επιστήμης και πώς μπορούν να συνυπάρξουν βοηθώντας πρακτικά, δίνοντας παραδείγματα. Σωστά. Να δούμε το επόμενο λοιπόν. Να δούμε το επόμενο. Ωραία. Η ασματική ακολουθία του γάμου είναι ένα... Ούτε και αυτό είναι σε αυτά που είχα επιλέξει. Ποιητικό έργο, στα αρχαία ελληνικά γραμμένο βέβαια, για να ψάλλεται όταν ο γάμος τελείται σε λειτουργία. Καμιά φορά σπανίως ο γάμος τελείται στη λειτουργία όπως γινόταν στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας. Αλήθεια λέτε. Ναι βέβαια. Επιτρέπεται αυτό. Αυτό ήταν το σωστό αρχικά. Απλώς αποδεσμεύτηκε από τη λειτουργία μετά και πήγε άλλες ώρες, απόγευμα. Γι' αυτό και έμεινε το Πάτερ ημών μέσα στο γάμο, ναι. Το κοινό ποτήριο των νέων νύμφων. Είναι κατάλοιπα από τη λειτουργία. Αν παντρευτώ ποτέ που χλωμώ το κόβω, έτσι θα παντρευτώ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά έτσι ενδιαφέρει, γιατί έχει μεταφραστεί από εσάς, έχει μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες. Έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και στα ρωσικά. Το αναζητώντας το πρόσωπο έγινε πολύ αγαπητό τον πρώτο καιρό και εγώ ευνηδιάστηκα. Πραγματεύεται με ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, αλλά φαίνεται αγγίζει πολλούς ανθρώπους αυτό. Διότι ασχολείται με το πώς μερικές φορές ο άνθρωπος πάβει να είναι αληθινός όταν βγάλει τα συναισθήματά του έξω από τη ζωή του και τις επιθυμίες του. Και πάει να γίνει μόνο μυαλό. Και όταν αφαιρέσει τα συναισθήματα και τις επιθυμίες, ο άνθρωπος γίνεται ψεύτικος. Αυτό το εξετάζω σε έναν ψυχαναλυτή, τον Winnicott, πώς το εξηγεί, και στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Εδώ βλέπουμε και τη μετάφραση σε ποια γλώσσα, ρωσικά είναι. Είναι στα αγγλικά αυτό. Α, στα αγγλικά. Και στα ρωσικά θα το δούμε. Α, υπάρχει, υπάρχει στα ρωσικά. Σε ποιες γλώσσες έχει μεταφραστεί αυτό το βιβλίο? Σε αυτές τις δύο, αγγλικά και ρωσικά. Μπορώ να καταλάβω γιατί ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο σήμερα. Ο οποίος όσο πάει γίνεται. Ασχολείται δηλαδή με την ενότητα του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος να έχει σε αρμονία μυαλό, συναισθήματα, επιθυμίες. Αυτό που κυνηγάμε σήμερα ως συναισθηματική ευφυΐα και μας διαφεύγει στους περισσότερους. Σωστά. Όλα τα βιβλία γύρω από τη συναισθηματική ευφυΐα έχουν ενδιαφέρον για τον περισσότερο κόσμο. Κάποια στιγμή πρέπει να προτείνουμε και μερικά. Σε συνεργασία ακόμα καλύτερα. Εγώ είχα σκοπό να προτείνω κάποια, αλλά σε συνεργασία ακόμα καλύτερα. Θα δούμε το επόμενο βιβλίο. Το Ονειροδρόμιο είναι μια ποιητική συλλογή με κολάζ. Που παρεμβάλλονται. Εκεί ίσως διαβάσουμε κάτι μετά. Να διαβάσετε τώρα. Ωραία. Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί θέλω και από τις δύο ποιητικές σας συλλογές. Τρεις είναι, νομίζω η μία πυραγός επιτιμή το έχουμε. Μάλιστα, δεν έχουμε. Ωραία. Ναι. Θέλω να διαβάσετε κάτι διαφορετικό, θέλω να μου πείτε. Υπάρχει κάποιο θέμα στην ποιήση σας κεντρικό ή ουσιαστικά είναι κομμάτια ποιητικά τα οποία τα έχετε ενώσει και τα έχετε βάλει σε ένα... Όχι, δεν υπάρχει κεντρικό θέμα. Δεν υπάρχει κεντρικό θέμα. Την... Ωραία. Ένα ποίημα που μπορούμε να διαβάσουμε είναι «Τα λάμδα της αγάπης». Στον καιρό μας πλήθυναν οι αστοιχείωτοι που υποστηρίζουν, άκου εκεί, πως η αγάπη δεν έχει λάμδα. Φέρνουν λεξικά, αποδείξεις τετράγωνες, ορκίζονται, ξαναπροφέρουν, μάταια. Χωρίς έλεος όμως ρητορεύουν, ούτε ελευθερία. Δίχως κόκκους ελπίδας, μην πω και για αλήθεια.
αγνοούν τα ομοούσια που τις δανείζουν το αίμα τους κάθε λεπτό. Μάλιστα. Έλεος, ελευθερία, ελπίδα, αλήθεια υπάρχουν μέσα στην αγάπη. Όλα έχουν λάμδα λοιπόν. Πολύ συγκινητικό, σας ευχαριστώ. Θέλω να δείξουμε, να συνεχίσουμε, μετά θα σχολιάσουμε και το θέμα της ποίησης και πώς μπορεί κάποιος που είναι και ψυχίατρος και ιερέας, που και τα δύο θεωρούνται στεγνά σε εισαγωγικά, επαγγέλματα πάλι σε εισαγωγικά. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο. Το ξεχασμένο μυστήριο. Ωραία. Αναφέρεται στο μυστήριο του χρίσματος, το οποίο δεχόμαστε όλοι όταν βγαίνουμε από την κολυμπήθρα μετά το βάπτισμα. Είναι ένα μυστήριο που γίνεται σε πάρα πολύ λίγη ώρα, σε λίγα δευτερόλεπτα μέσα, και γι' αυτό έχει ξεχαστεί, δεν του δίνει κανείς σημασία. Όμως το μυστήριο αυτό είναι συνταρακτικής σημασίας, γιατί δεχόμαστε το Άγιο Πνεύμα επάνω μας, μόλις βαπτιστούμε. Και προσπαθώ να δείξω με πάρα πολλές μαρτυρίες μέσα από τη θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας, τι σημαίνει για ένα χριστιανό ότι έχει ξεχάσει ότι έχει Άγιο Πνεύμα πάνω του. Τι σημαίνει στην πράξη, στη ζωή του. Μάλιστα. Και εγώ που δεν ασχολούμαι πολύ με τα εκκλησιαστικά, θα ενδιαφερόμουν να το διαβάσω. Αλήθεια σας λέω. Ναι, είναι περισσότερο θεολογικό, αλλά νομίζω ότι αφορά μπορεί καθένα. Να είναι προσιτό. Ναι. Αφορά στον καθένα, γιατί όλοι μας λίγο πολύ βαφτιστήκαμε κάποια στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, από πού πάνε για την Εκκλησία. Εδώ έχουμε ένα βιβλίο πρωτότυπο. Ναι, το εξώφυλλο είναι τη σύζυγου μου, η οποία είναι και ζωγράφος. Λοιπόν, εδώ είναι ένα βιβλίο το οποίο επιμελήθηκα, δεν το έγραψα εγώ. Αλλά συγκέντρωσα πάρα πολλές γνώμες ανθρώπων κάθε ηλικίας, μεγάλων και μικρών, κληρικών και λαϊκών, πάνω σε δύο βασικά ερωτήματα. Πώς αισθάνεστε μέσα στην Εκκλησία σήμερα? Και δεύτερον, τι θα προτείνατε, τι θα έπρεπε να αλλάξει για να γίνει η Εκκλησία πιο, να έχει πιο ζωντανή μαρτυρία στην εποχή μας? Έτσι λοιπόν πολλοί άνθρωποι μιλούν, με ψευδόνυμα βέβαια, και καταθέτουν απόψεις πραγματικά αξιοπρόσεκτες, που νομίζω ότι θα έπρεπε, τουλάχιστον εμάς που έχουμε ένα λόγο παραπάνω μέσα στα εκκλησιαστικά πράγματα, θα έπρεπε να μας απασχολήσουν πάρα πολύ και να τις λάβουμε υπόψη για μια ανανέωση της εκκλησιαστικής ζωής. Μια πιο ζωντανή εκκλησία, μια πιο έντιμη εκκλησία, μια εκκλησία περισσότερο ευαίσθητη στα ακούσματα των ανθρώπων. Είναι καθαρά καταγραφή γνωμών και μαρτυριών. Θέλετε τη γνώμη μου πάνω σε αυτό? Απορροφάτε γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, θα ήθελα να πηγαίνω σε μια εκκλησία με την οποία, στην οποία τα μέλη μεταξύ τους να είναι αδέρφια. Αυτό δηλαδή, είναι το νόημα της εκκλησίας. Ναι, αλλιώς δεν μου λέει τίποτα να πάω απρόσωπα σε ένα νέο να ακούσω μια λειτουργία. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βιβλίο. Η δική μου η ξένη περιέχει μια συλλογή κειμένων και ομιλιών που αναφέρονται σε θέματα όπως πιο κοινωνικά, δηλαδή ο πολιτισμός και η σχέση με την πίστη, ο ρατσισμός, η πολυπολιτισμικότητα, οι ξένοι, η κοινωνία του θεάματος, τηλεόραση και διαδίκτυο, η κοινωνία των πολιτών, δηλαδή θέματα κοινωνικοπολιτισμικά, τα οποία προσεγγίζονται και από την ψυχολογική ματιά και από τη θεολογική ματιά. Μάλιστα. Και αυτό και επίσης έχει κολλάζ για αυτό. Εξώφυλλο. Έχει ενδιαφέρον. Πού καταλήγει? Είναι, ναι, το κάθε κείμενο είναι διαφορετικό, αλλά νομίζω η κεντρική ιδέα είναι ότι ο χριστιανός και η Εκκλησία δεν θα πρέπει να φοβούνται. Ο φόβος είναι σημάδι ανασφάλειας. Όταν αγαπούμε το Θεό πολύ και τους ανθρώπους, νιώθουμε μια σιγουριά και μπορούμε να επικοινωνούμε και με άλλους πολιτισμούς και να έχουμε διάλογο μαζί τους, προσέχοντας όχι τόσο τους κινδύνους που προέρχονται από άλλους πολιτισμούς και άλλα έθνη, αλλά προσέχοντας τους κινδύνους που υπάρχουν μέσα στον ίδιο τον τόπο μας, ακόμη και δεν υπήρχε κανένας ξένος. Και εντοπίζω, ας πούμε, ζητήματα σχετικά με την κοινωνία του θεάματος, τα προβληματικά σημεία της τηλεόρασης, του διαδικτύου, τη διαφήμιση κτλ. Αυτά είναι περισσότεροι κίνδυνοι και όχι η μετακίνηση των ανθρώπων, ας πούμε. Την οικονομία, τους πολιτικούς. Πάμε για το κομψά, δεν τα περάσατε αυτά. Μάλιστα, ένα βιβλίο το οποίο ήθελα και εγώ να εστιάσουμε σε αυτό. Εκκλησία και νέοι χωρίς αερόσακο. Μου κάνει εντύπωση οι τίτλοι που διαλέγετε. Ναι. Είναι και μοντέρνοι και δυναμικοί. Και ήθελα να ξέρω εσείς τους διαλέγετε ή οι εκδότες σας. Συνήθως εγώ. Μάλιστα. Το εξώφυλλο εδώ πάλι είναι από τη σύζυγό μου που είναι ζωγράφος. Πώς προήλθε αυτός ο τίτλος? Έχει 12 διαφορετικά κείμενα που αναφέρονται όλα στη σχέση Εκκλησίας και νέων. Μάλιστα. Τη θρησκευτικότητα των παιδιών, των εφήβων κλπ. Τέτοια θέματα. Σε ένα λοιπόν από αυτά. Ένα από αυτά ήταν ομιλία που έγινε σε ένα νεανικό συνέδριο, που οι οργανωτές, μια νεανική ομάδα, ας πούμε, είχαν θέσει το ερώτημα του συνεδρίου. Εκκλησία και νέοι, υπάρχει σημείο επαφής? Και απαντώ εγώ τώρα στο κείμενο, ναι, αν δεν παρεμβάλλονται αερόσακοι.
Έτσι βγήκε ο τίτλος. Δηλαδή, αν ούτε η Εκκλησία ούτε οι νέοι παρεμβάλλουν ένα αερόσακο που τους εμποδίζει να συναντηθούν. Να συγκρουστούν. Στην πραγματικότητα, οι αερόσακοι χρησιμοποιούνται για να αποφύγουμε τη σύγκρουση, αλλά ναι, ξέρετε, εδώ πέρα δεν πρόκειται για σύγκρουση. Είναι αλήθεια, γιατί η σύγκρουση των ιδεών είναι που φέρνει κάτι γόνιμο. Δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα υπήρχε σύγκρουση εδώ αν δεν υπήρχαν οι αερόσακοι. Οι προκαταλήψεις μας δηλαδή και των νέων και της Εκκλησίας. Θεωρώ ότι θα υπήρχε συνάντηση και αγκάλιασμα. Και όχι σύγκρουση. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω χωρίς αερόσακο. Εδώ θέλω να κάνουμε μία παρενθεσούλα πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα βιβλία σας, να σας ρωτήσω το εξής. Ένας νέος ή ένα παιδί, επειδή είστε παιδοψυχίατρος, πρόκειται σε εσάς για να ψυχοθεραπευτεί, να θεραπευτεί. Σας αντιμετωπίζει με κάποιο δέος επειδή είστε ιερέας, φοβάται το ράσο με όλα αυτά που έχει ακούσει? Γιατί και πολλές φορές μπορεί μάλιστα κάποιος γονέας να το φέρνει ακριβώς επειδή είστε ιερέας. Ναι. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι δεν τα δυσκολεύει τα παιδιά αυτό. Ίσα-ίσα που αισθάνονται ότι λόγω της ιδιότητας αυτής θα υπάρχει μια μεγαλύτερη έτσι, προσοχή, μια σοβαρότητα, ότι μπορούν να ανοιχθούν. Και αν στην αρχή μπορεί να υπάρχουν ορισμένα θέματα που δυσκολεύονται να το πούν, στην πορεία ελευθερώνονται και μιλούν. Δεν έχω δει στην πράξη δυσκολίες. Το αντίθετο. Μάλιστα μπορώ να πω ότι καμιά φορά το αντίθετο. Δηλαδή υπάρχει μια εξειδανίκευση. Ίσως να φαντάζονται ότι μπορείς να δώσεις αυτομάτως μια λύση μαγική στα προβλήματά τους, που εντάξει δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό ήθελα να σας πω. Ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα καλό και ένα κακό στο να είναι κάποιος ιερέας και ψυχίατρος. Το καλό είναι ότι τον αντιμετωπίζουμε με ένα δέος που βοηθάει τη μεταβίβαση, το λέω καλά. Έτσι. Το κακό είναι ότι τον αντιμετωπίζουμε και με ένα τρόμο σχετικά με το τι θα του εμπιστευτούμε. Διότι υπάρχει προκατάληψη και αν κάναμε και κατηχητικό και εξομολόγηση αποτυχημένα. Και μας είπαν γιατί χόρεψε σε αμαρτωλούς χώρους. Ναι, σωστά. Γιατί αυτό τον πρώτο ήπιασε ποτήρι μπύρα, ας πούμε, και άλλα τέτοια. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα έρθει και τρομοκρατημένος ένας άνθρωπος. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να πούμε ότι ο πατέρας Θερμός είναι ψυχίατρος και δεν είναι ούτε μάγος βέβαια, ούτε τρομοκράτης. Λοιπόν, πάμε στο πέρασματα στην απέναντι όχθη. Τι κρύβει από κάτω αυτός ο τίτλος? Πάλι, ναι, έχουμε μια συλλογή κειμένων τα οποία υπηρετούν τα εξής δύο περάσματα. Το ένα είναι περάσματα από το δημόσιο στο ιδιωτικό, όπως γράφω, δηλαδή υπάρχει μια ενότητα κειμένων μέσα για θέματα πιο πολύ ατομικά του ψυχισμού και μια άλλη για περισσότερο δημόσια θέματα, και υπηρετούν επίσης και τα περάσματα από το ψυχολογικό στο θεολογικό. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ποικιλία θεμάτων εδώ, αλλά που αναφέρονται σε σύγχρονα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, τι σημαίνει πνευματικότητα σήμερα, η μετάνοια, η σχέση μας με τους μετανάστες, οι σέκτες ως φαινόμενο κοινωνικό, η συγχώρηση. Για το κείμενο για τη συγχώρηση εδώ προσπαθεί να το δει και ψυχαναλυτικά και θεολογικά, όταν έχουμε πραγματική συγχώρηση. Ποικιλία θεμάτων, να μην κουράζω τους τηλεθεατές μας, αλλά σε αυτό το σκεπτικό. Πέρασμα από την ψυχολογική θεώρηση τη θεολογική και πέρασμα από το ιδιωτικό στο δημόσιο. Μάλιστα. Το επόμενο βιβλίο μας είναι το «Πού θα να βρω την ψυχή μου». Αχ, πού θα τη βρω, πατέρα, πείτε μου, γιατί και εγώ με ενδιαφέρομαι. Λοιπόν, εδώ δανείστηκα το στίχο του Ελίτη για να δώσει τίτλο σε ένα σεμινάριο πια. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποια σεμινάρια στις εκδόσεις Αρμός. Το πρώτο ήταν αυτό. Ο υπότιτλος του σεμιναρίου ήταν «Το ανθρώπινο πρόσωπο στο σύγχρονο κόσμο». Τι σημαίνει ανθρώπινο πρόσωπο από θεολογική και ψυχολογική πλευρά και τι σημαίνει να ζει στο σύγχρονο κόσμο. Τι ιδιαιτερότητες έχει. Ήταν 7 μαθήματα κάτω από αυτόν τον τίτλο. Απομαγνητοφωνήθηκαν όλα αυτά μαζί με τον διάλογο, με τη συζήτηση. Στη συνέχεια θα δούμε και άλλο σεμινάριο που. Αυτό είναι οι δικές σας θέσεις, να φανταστώ, έτσι. Ναι, ναι. Και ο διάλογος που κάνετε. Η βιβλιογραφία παράλληλα και η απομαγνητοφώνηση του διαλόγου. Ωραία. Εδώ είναι το επόμενο σεμινάριο που έγινε πάλι στις εκδόσεις Αρμός. Άνθρωπος μόνος και μπερδεμένος ψάχνει. Κολλάει πολύ καλά με το προηγούμενο, οπότε φαντάστηκα ότι ακριβώς, αυτό είναι το επόμενο. Ο υπότιτλος είναι «Το ένιγμα, ο πόνος και η ευλογία της σχέσης». Δηλαδή, αφού είδαμε για το πρόσωπο, περνάμε στην έννοια της σχέσης. Τι είναι σχέση? Γιατί χρειάζεται η σχέση μεταξύ των ανθρώπων? Ποια είναι η υγιή σχέση και ποια νοσηρή? Σχέση με τον έρωτα, σχέση εξουσίας, σχέση με το Θεό. Αυτά ήταν τα 7 μαθήματα του σεμιναρίου, πάλι με την απομαγνητοφώνηση του διαλόγου. Έχουν κάποια σχέση όλα αυτά, δεν έχουν? Η σχέση μας με τον σύντροφο, με τον Θεό. Ω, βέβαια. Με τον εξουσιαστή. Με τον ίδιο τρόπο σχετιζόμαστε γενικότερα.
Σε όλα τα επίπεδα. Έχουν να κάνουν με το πώς βλέπαμε τον πατέρα μας τελικά. Υπάρχουν ρίζες στην οικογένεια. Υπάρχουν ναι, ναι. ρίζες. Είναι, μόνο αυτό είναι και κάτι περισσότερο. Το αναλύουμε αυτό. Από εκεί ξεκινάει. Μια μαγιά υπάρχει από τη σχέση με τους γονείς. Αλλά στη συνέχεια βέβαια κανείς προσθέτει, αλλάζει, αφαιρεί. Εξελίσσεται ο άνθρωπος. Δόξα τω Θεώ. Μπορεί και να αλλάξει. Ξέρετε, κάποτε πίστευα και το ξεκολουθώ να το πιστεύω για να μην λέω. Ότι αν έχεις φασιστικές αντιλήψεις, το φασιστικές εισαγωγικά, τις έχεις και για το Θεό. Και για το σύντροφό σου και για τον τρόπο που βλέπεις την εξουσία. Ναι, γενικά υπάρχουν πολλές ομοιότητες στο πώς σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους και με τον Θεό. Αυτό ακριβώς είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα στο βιβλίο. Ωραίο, ωραίο το αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ταραγμένη άνοιξη. Τώρα, η ταραγμένη άνοιξη να, είναι. Φανταστώ ότι αναφέρεσαι στους εφήβους. Ναι, ακριβώς. Ο υπότιτλος είναι για μια κατανόηση της εφηβείας. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε εδώ την ηλικία αυτή, η οποία μας δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, και αφού την κατανοήσουμε ψυχολογικά και στην κοινωνική τους, ας πούμε, παρουσία και μέσα στα πλαίσια της οικογένειας, υπάρχουν και αναφορές γύρω από τη σχέση τους με τον Θεό. Πώς αναζητά ο εφήβος τον Θεό, πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε σε αυτή την αναζήτηση. Μάλιστα. Η εφηβεία είναι όντως σαν την άνοιξη. Έχει ναι. ασταθεί καιρικά φαινόμενα. Είναι άνοιξη, έχει χαρά και θλίψη. Ακριβώς. Λοιπόν, το επόμενο βιβλίο. Εδώ είναι η πρώτη ποιητική συλλογή που είχε βγει, «Η φωνή εντεστεναγμή», το 96. Ακολούθησε το «Ονειροδρόμιο» που είδαμε το 2003 και πρόσφατα βγήκε η επόμενη, τρεις ποιητικές συλλογές δηλαδή. Πάτερ, μια και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο και μας μένουν λίγα βιβλία για να αναλύσουμε. Θα μας διαβάσετε και ένα κομματάκι από αυτό. Το έχετε μαζί σας? Όχι, έχω την τελευταία ποιητική μαζί σας. Συλλογή. Ωραία. Θα σας διαβάσω μετά. Για το άλλο μετά λοιπόν. Μάλιστα. Άνθρωπος τον ορίζοντα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα σχετικά μεγάλο βιβλίο. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ έντονα στα βιβλία σας ο όρος άνθρωπος. Έτσι, και μου αρέσει αυτό. Το κάθε ναι. τι που είναι ανθρωποκεντρικό μου αρέσει, όχι γιατί είμαι άνθρωπος και εγωιστικά ως είδος σκέφτομαι τον εαυτό μου, αλλά γιατί κατεβαίνει σε ένα επίπεδο που εγώ μπορώ να το κατανοήσω. Όταν μιλάμε για τον άνθρωπο, έτσι, και όχι για κάτι έξω από αυτόν, είναι μέσα στα όρια που ο άνθρωπος μπορεί να το γνωρίσει. Ναι. Και προσπαθώ πάντα, ακόμη και όταν τα βιβλία είναι επιστημονικής φύσεως, να είναι δοσμένα με έναν τρόπο που να προσεγγίζουν το σημερινό άνθρωπο, δηλαδή να μην στέκονται ψηλά. Μάλιστα. Εδώ, ας πούμε, αυτό το βιβλίο είναι καθαρά επιστημονικό, αλλά ταυτόχρονα αναφέρεται και είναι καρπός, θα λέγαμε, πάρα πολλών ερωτημάτων και αγωνίας που κατά καιρούς, ας πούμε, δεχόμουν από πολύ κόσμο, γύρω από φαινομερικά παραδείγματα, ερωτήματα του τύπου τι σχέση έχει η πίστη μας με το Θεό, με τον ψυχικό μας κόσμο, με το χαρακτήρα μας. Βοηθάει η ψυχιατρική και η ψυχολογία? Πόσο βοηθάει? Ή βοηθάει πιο πολύ η σχέση με το Θεό? Αχ, τώρα τι μου είπατε. Πού συγκρούονται, πού μοιάζουν? Είχα ένα φίλο ο οποίος ήταν πάρα πολύ θρήσκος. Με την καλή, με την κακή έννοια, δεν μπορώ να το αξιολογήσω αυτό, δεν είμαι σε θέση να το αξιολογήσω, αλλά πρέπει να σας πω το εξής. Μου έλεγε τότε ότι από ό,τι και αν περάσεις, αν περάσεις από ένα πολιτικό κόμμα, αν περάσεις από μια οργάνωση φεμινιστική ή άλλη, από ό,τι και αν περάσεις και από την ψυχιατρική να περάσεις, αν δεν πας στο Θεό είσαι χαμένος. Βέβαια το εννοούσε με μια έννοια ότι μόνο εκεί θα βρεις τη λύση και πουθενά αλλού. Και ακριβώς αυτό θέλω να σταθώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί πιστοί οι οποίοι φοβούνται να πάνε στον ψυχίατρο, όχι γιατί φοβούνται τον ψυχίατρο ή φοβούνται για αυτά που θέλουν να πούνε, αλλά φοβούνται ότι αυτό είναι με κάποιο τρόπο αμαρτία εισαγωγικά. Δηλαδή, δεν πιστεύω στο Θεό. Δεν ναι. φτάνει αυτό για να βοηθηθώ. Γιατί να πάω σε έναν άνθρωπο να με βοηθήσει από τη στιγμή που πιστεύω στο Θεό? Και υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που βιώνουν την ενοχή ότι να, εγώ πιστεύω, αλλά έχω καρκίνο και δεν μπορώ να τον θεραπεύσω. Ναι. Εγώ πιστεύω και παρόλα αυτά έχω την τάδε φοβία ή το τάδε πρόβλημα και δεν μπορώ να τον θεραπεύσω ή δεν μπορώ να θεραπεύσω το παιδί μου. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένη ένσταση από πιστούς ανθρώπους, επειδή ξεχνούν ότι υπάρχουν θέματα τα οποία χρειάζονται και ανθρώπινη βοήθεια, όχι επειδή η χάρη του Θεού δεν μπορεί να μας τα θεραπεύσει τα ψυχολογικά θέματα, αλλά επειδή η δική μας, η προσωπικότητα δεν είναι σε θέση να συνεργαστεί με τη χάρη του Θεού. Είναι όλα αποτέλεσμα συνεργασίας και μπορεί να χρειάζεται να γίνει κάποια ψυχολογική δουλειά πρώτα, για να μπορέσουμε μετά να συνδεθούμε με το Θεό πιο πολύ. Γι' αυτό και στο βιβλίο αυτό, «Το άνθρωπο στον ορίζοντα», προσπαθώ να αντικρούσω όλες τις προκαταλήψεις που κατά καιρούς έχω ακούσει και από τους δύο χώρους. Δηλαδή και από τον εκκλησιαστικό χώρο και από τον ψυχιατρικό χώρο. Και είναι γραμμένο με διαλογική μορφή. Όπως σου δηλαδή, λέει, ουσιαστικά, ρωτάει κάποιος και υπάρχουν απαντήσεις. Όπως σου λέει, ουσιαστικά ο ψυχιάτρος, γιατί να πας στην εκκλησία, άσε χειρότερα ναι, ναι. θα γίνει κτλ. Ξέρετε, σε αυτό το σημείο ήθελα να σας πω το εξής. Κάποτε έκανα ψυχοθεραπεία για ένα διάστημα.
Και θυμάμαι ότι και είχα και έναν πνευματικό, καλή τώρα, που βρίσκεται γιατί είναι στην Αφρική. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο πνευματικός μου έλεγε ένα κομμάτι από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, σχετικά με το πώς ο Σατανάς στέλνει τις ιδέες και πώς τις αρπάζεις όταν αρπάξεις μία, όπως πετάει βέλη, και άμα αρπάξεις μία και την κρατήσεις, πώς αρχίζεις να αρρωσταίνεις. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι το ίδιο απόγευμα, αφού είχαμε μιλήσει με το πνευματικό μου, πήγα να δω τη γιατρό, η οποία μου είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι αυτές οι σκέψεις που κάνεις είναι σαΐτες που έρχονται απ' έξω. Λοιπόν, ναι, το αναφέρω ενδεικτικά γιατί είχα μια πολύ καλή σχέση και με τους δύο και ο ένας ήξερε για τον άλλον. Και ότι το ένα δεν αντέκρουε το άλλο. Πάμε στο επόμενο βιβλίο σας. Εδώ λοιπόν έχουμε μια μετάφραση. Τη ρουμανική μετάφραση του βιβλίου μαζί με τους γονείς που δεν το έχουμε δει ακόμη. Μόνο που τα παιδάκια είναι προσαρμοσμένα στο ρουμανικό. Ναι, ναι, διάλεξαν αυτή η εξώφυλλο. Ναι. Και πρόκειται για μια σειρά εκπομπών που είχαμε κάνει για τη σχέση γονέων-παιδιών. Για θέματα παιδαγωγικά μέσα στην οικογένεια. Μάλιστα. Εδώ είναι το ρωσικό περιοδικό το οποίο δημοσίευσε το αναζητώντας το πρόσωπο που είδαμε πριν στα ρωσικά. Έχουν δημοσιευτεί και άλλα δύο άρθρα μου σε ρωσικά περιοδικά, αλλά δεν έχει νόημα μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε από όλα σας αυτά τα βιβλία σας. Θα μου πείτε όλα παιδιά μου είναι και όλα τα δάχτυλα που είναι το ίδιο μετακόψεις. Αλλά υπάρχει κάποιο που το έχετε ξεχωριστή αδυναμία? Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να αναφέρω τίτλο, αλλά υπάρχουν κάποια που, ξέρετε, έχεις αδυναμία σε ένα βιβλίο όταν κουράστηκες πιο πολύ για να το παραγάγεις, να το δημιουργήσεις. Και σε μια άλλη περίπτωση. Με τον ίδιο τρόπο ένας πατέρας έχει αδυναμία σε ένα παιδί του που είναι πιο δύσκολο, ε. Όταν κοπίασες περισσότερο για να το δημιουργήσεις και όταν, ας πούμε, αν θέλετε, κάποια επιστημονικά βιβλία που περιέχουν και πιο πρωτότυπες ιδέες ή που δεν προσέχθηκαν τόσο αντίστοιχα όσο εγώ περίμενα, είναι μοιραίο να έχεις μια προτίμηση σε αυτά, αλλά δεν έχει σημασία, το καθένα είναι για διαφορετικές ανάγκες, καλύπτει. Λοιπόν, μια και δεν έχουμε άλλα βιβλία, θα σας κάνω μία και μόνη ερώτηση και μετά θα τελειώσουμε με ένα δικό σας ποίημα. Μία και μόνη ερώτηση. Ένας άνθρωπος πηγαίνει στην εκκλησία, δεν καταφέρει να γίνει καλά. Πηγαίνει στον ψυχίατρο, στον ψυχοθεραπευτή του, δεν καταφέρει να γίνει καλά. Εξακολουθεί να έχει τα ίδια προβλήματα, ψυχώσεις, νευρώσεις, δυσπροσαρμοστίες, κοινωνικά προβλήματα κτλ. Τα αφήνω στην άκρη, δεν έχει σημασία το τι και το πώς και το γιατί. Κάποια στιγμή γυρίζει και λέει στον εαυτό του, φταίω εγώ. Τελικά. Εγώ δεν θα το διατύπωνα έτσι, ότι φταίει αυτός, αλλά ότι μπορεί η ματέωση αυτή που νιώθει, ας πούμε, από όλους αυτούς τους χώρους, να είναι ένα σημάδι ότι έχει ακόμη πράγματα να καταλάβει για τον εαυτό του και να αλλάξει. Δηλαδή να δούμε τη θετική όψη του πράγματος, ότι έχει ακόμη δυνατότητες που δεν τις έχει αντιληφθεί. Υπάρχουν δρόμοι που δεν τους έχει πάρει ακόμη. Ήθελα να τελειώσουμε με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, την κουβέντα μας και με το ποίημα το δικό σας. Θέλω να κλείσει η εκπομπή. Θέλω να χαιρετήσω από τώρα τους τηλεθεατές μου για να μην το κόψω, να τελειώσει με εσάς, με τα δικά σας λόγια. Θέλω να επιλέξετε κάτι που θα θέλετε να απευθύνετε στους τηλεθεατές μου, οι οποίοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή και περιμένουν κάτι από εσάς. Από μένα, γεια σας, αγαπητοί μου φίλοι. Κλείνουμε με τον Πατέρα Θεμό. Δύο μικρά ποιηματάκια από την τελευταία συλλογή Πυραγός Επιτιμή. Γύρω μας ύπτανται πανάρχες σοφίες υπερηχητικές που ευλόγως δεν ακούγονται. Στην εποχή μας η αλήθεια προστίθεται μόνο χάρη εφωνίας. Θυμόμαστε το εφωνικό νι που έμπαινε παλιά. Και ένα άλλο, σύ όλα τα γνωρίζεις Θεέ μου και όμως είσαι ο πλέον εύπιστος. Πάντα εμπιστεύεσαι μια καινούργια αρχή. Ευχαριστώ κι εγώ.